όχι εγκληματική. Το λένε πλέον βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ότι τα 12 είναι διεθνή. Μα δεν είναι 12 διεθνή, τα χωρικά μας ύδατα που διεθνώς έχει κατοχυρωμένα, απλά δεν τόλμησε καμία κυβέρνηση να τα ανακηρύξει. Γιατί φοβόταν το κάζο μέλη της Τουρκίας. Λέει λοιπόν ο Βελόπουλος στη συνέντευξη. Ξέρετε, το νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδος με βάση το διεθνές δίκαιο τα 6 ναυτικά μίλια γιατί αυτά αναγνωρίσαμε. Το 12 είναι δυνητικό δικαίωμα. Το παίρνει η Τουρκία, κόβει τη φράση μέχρι τα 6 μίλια, τη χρησιμοποιεί και από εκεί πέρα γίνεται μια γεωμετρική παραπληροφόρηση όλου του κόσμου ότι δηλαδή υπάρχουν και Έλληνες υπουργοί που βεβαιώνουν ότι τα 12 ναυτικά μίλια δεν ισχύουν για την Ελλάδα αλλά τα 6. Και αυτή η δήλωση μοιράζεται είτε στο Κογκρέσο είτε σε κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως με συνέπεια να σου βγαίνουν οι διπλωμάτες της Τουρκίας και να σου λένε ή της Οντομένων Πολιτειών, μα οι δικοί σας οι ίδιοι λένε ότι είναι 6 ναυτικά μίλια και 12. Μπορεί η κυβέρνηση να λέει αυτό, αλλά ακόμη και εντός της Ελλάδας υπάρχουν άνθρωποι. Δηλαδή είναι απίστευτο το δίκτυο επικοινωνίας των Τούρκων, είναι απίστευτο το δίκτυο παραπληροφόρησης, αλλά με αυτό το δίκτυο η Τουρκία κατόρθωσε το καλό να το παρουσιάζει κακό και το κακό που κάνει αυτή να το παρουσιάζει καλό. Αυτή είναι η Τουρκία. Μια Τουρκία σοβαρή σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, μια Τουρκία διεκδικητική σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και μια Τουρκία που μπορεί εύκολα, το επαναλαμβάνω, το άσπρο να το κάνει μαύρο γιατί έχει ένα τεράστιο δίκτυο επικοινωνίας, το έχει δομημένο πολύ σωστά. Να σου πω ότι τους βοήθησαν πάρα πολύ οι Αμερικανοί την τελευταία δεκαετία ώστε να το χτίσουν αυτό. Αμερικανοί πολίτες ή Αμερικανοί στην καταγωγή, δεν ξέρω πάση περιπτώσει πού, αλλά το έχτισαν. Σε αντίθεση με εμάς, που τόσα δίκαια είχαμε στο βορειοπυρηνικό, στα Σκόπια, στην δικιά μας Μακεδονία, στην ιστορία μεταλλουργικά, που πάντοτε είμαστε τριμωγμένοι. Γιατί δεν είχαμε ποτέ ένα σοβαρό Υπουργείο Εξωτερικών και μια σοβαρή ομάδα επικοινωνίας που να έχει εξωστρέφεια και να πείθει τον διεθνή παράγοντα ότι έχουμε δίκιο. Αυτά για την ελληνική λύση στο δικό της πρόγραμμα, βασικό κορμό και κολόνα έχει αυτή ακριβώς η ιστορία. Πώς θα αναπαράγουμε την προπαγάνδα εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών των ελληνικών θέσεων, τα δίκαια αιτήματά μας και να τα δημιουργήσουμε ως πυρήνες εντός Κογκρέσου, εντός κοινωνικής ζωής και οικονομικής ζωής των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Αυτά λέμε και αυτά θα κάνουμε. Καταλάβατε γιατί είναι ισχυρή η Τουρκία. Όχι γιατί έχει όπλα, αλλά γιατί ξέρει να επικοινωνεί ακόμη και την ισχύ της, τη χρησιμοποιεί έτσι. Λέγοντας ότι εμείς έχουμε στρατό, εμείς έχουμε αεροπλάνα, εμείς έχουμε πλοία, είμαστε ισχυροί, οι Αλλανοί ισχυροί. Αυτό κάνουν. Και εμείς καθόμαστε τις κότες και τους ακούμε. Αυτή λοιπόν ήταν η ανάλυση μας για την Τουρκία. Θα ακολουθήσει ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ μετά για τα εγκληματικά λάθη που κάναμε με την Τουρκία, με βίντεο, με εικόνα και αποκαλύψεις που δεν θα ακούσετε πουθενά. Γιατί ειδικά για την Τουρκία κάναμε ειδική έρευνα ως ελληνική λύση. Σε λίγο στοιχεία φωτιά για όλους σας. Πάμε στα προϊόντα, στηρίξτε την εκπομπή. Δεν υπάρχει εκπομπή χωρίς τα προϊόντα, το ξεκαθαρίζουμε. Μας κυνηγάει το σουρού. Βοηθήστε όσο μπορείτε.